Αδελφοί και πατέρες, το θέμα της απόψινής ομιλίας είναι σχετικό με τα μεγάλα γεγονότα της πίστεως που εορτάσαμε προσφάτως. Η κάθοδος του Χριστού στον Άδη, αυτό είναι το θέμα της απόψινής ομιλίας. Τι είναι ο Άδης, ο Σεόλ, όπως λέγεται στα εβραϊκά? Ο Άδης είναι πνευματικός χώρος. Είναι ο χώρος όπου μεταβαίνουν οι ψυχές μετά το θάνατο. Ο άνθρωπος έχει δύο συστατικά, ένα υλικό, ένα πνευματικό. Το υλικό συστατικό, το σώμα, μετά τον θάνατο κατεβαίνει στον τάφο. Το άλλο συστατικό, το πνεύμα, η ψυχή, κατεβαίνει στον Άδη. Ο Άδης είναι ο πνευματικός χώρος όπου ευρίσκονται οι ψυχές των νεκρών. Πώς είναι ο Άδης? Εφόσον ο Άδης είναι πνευματικός χώρος, μεταφυσική πραγματικότης, δεν είναι δυνατόν να κατανοηθεί και να περιγραφεί. Όχι μόνον ο Άδης, αδελφοί μου, αλλά κάθε μεταφυσική πραγματικότης είναι ακατάληπτη και απερίγραπτη ως εκ της φύσεώς της. Γι' αυτό η Αγία Γραφή και η Εκκλησία περιγράφουν τον Άδη με όρους από το φυσικό κόσμο, με λέξεις που αρμόζουν σε πράγματα του φυσικού κόσμου, με εικόνες από το φυσικό κόσμο, για να λάβουμε έτσι μια κάποια ιδέα για τον Άδη και να διδαχθούμε ορισμένες μεγάλες αλήθειες. Ο Άδης με όρους αυτού του κόσμου, με εικόνες και λέξεις αυτού του κόσμου, περιγράφεται σαν υλικός χώρος, ενώ δεν είναι υλικός χώρος, είναι πνευματικός. Αυτός ο τόπος των νεκρών τοποθετείται από τη Γραφή και την Εκκλησία κάτω, πολύ, πάρα πολύ κάτω από την επιφάνεια της γης. Ο Άδης, κατά τις εκφράσεις της Γραφής και της Εκκλησίας, είναι στα κατώτερα μέρη της γης ή στα κατώτατα μέρη της γης. Τι είναι βαθύτερο από τον Άδη, λέγει το βιβλίο του Ιώβ? Ο Άδης ονομάζεται υποχθόνια και καταχθόνια. Ένα μέρος δηλαδή κάτω από την χθόνα, τη γη, υπόγειο, πολύ υπόγειο μέρος. Ο Άδης ονομάζεται επίσης Άβυσσος. Γιατί ονομάζεται Άβυσσος?
λόγω του μεγάλου βάθους του. Άδεισος ονομάζεται ο Άδης διότι τρόπον τεινά είναι χωρίς βυθό. Απίθμενος είναι τρόπον τεινά ο Άδης, αν και η Γραφή ομιλεί για πειθμένα το Άδο. Ο Άδης ονομάζεται φυλακή, σκοτεινή, απέσια φυλακή, με ψηλαφυτό σκότος. Είναι σκοτεινό βασίλειο και φυλακή όπου οι ψυχές είναι δεμένες με τις αλυσίδες του Άδου, με τις αλυσίδες του σκότους. Είναι καθυλωμένες και ακίνητες και ανενέργητες. Οι νεκροί περιγράφονται σαν πρόσωπα καθήμενα εν σκότη και σκιά θανάτου, σαν πρόσωπα καθυλωμένα μέσα στο σκοτάδι, μέσα στο ζόφο, το βαθύ σκοτάδι του θανάτου. Δυσάρεστος, απέσιος τόπος ο Άδης. Καλύτερα να είσαι ένα ζωντανό σκυλί πάνω στη γη, λέγει ο Εκκλησιαστής, παρά να είσαι ένα λιοντάρι στον Άδη. Είναι ένα από τα σπουδαιότερα θέματα το θέμα της καθόδου του Χριστού στον Άδη. Πολλή θεολογία γίνεται γύρω από αυτό το θέμα. Ο Χριστός όταν απέθανε πάνω στο Σταυρό κατέβει στον Άδη σαν ψυχή, στον τάφο σαν σώμα. Ότι ο Χριστός κατέβει στον Άδη, το προείπε ομιλώντας προς τους Ιουδαίους. Αυτή η γενεά, η πονηρά γενεά, η Μιχαλής, η διεστραμμένη και αποστάτης, σημείων επιζητεί, θαύμα καταπληκτικό επιζητεί για να πιστεύσει δήθεν, είπε ο Χριστός. Είχε γεμίσει ο Χριστός την Παλαιστίνη από θαύματα, αλλά οι Ιουδαίοι δεν ικανοποιούντο από το πλήθος των καταπληκτικών θαυμάτων που έκανε ο Χριστός, γιατί δεν είχαν διάθεση να πιστεύσουν, να μετανοήσουν και να αλλάξουν ζωή. Και ζητούσαν ένα άλλο θαύμα, καταπληκτικότερο δήθεν από τα άλλα θαύματα που έκανε ο Ιησούς. Μοναδικό. Αλλά ο Χριστός είπε ότι στην πονηρή αυτή γενεά δεν θα δοθεί σημείο θαύμα σαν τέτοιο θαύμα που ζητούσε, αλλά το σημείο του Ιωνά, του προφήτου. Γνωρίζομαι όλοι από το σχετικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης την ιστορία και το πάθημα του συμπαθεστάτου εκείνου προφήτου, του Ιωνά. Από αυτή τη θέση έκανα δύο ομιλίες με θέμα τον προφήτη Ιωνά. Τον Ιωνά κατευρόχθησε
κατ' εντολήν του Θεού ένα κήτος, ένα θηρίο της θαλάσσης, κάποιο είδος μεγάλου καρχαρία και θαυματουργικός ο Ιωνάς παρέμεινε μέσα στην κοιλία του κήτους 3 ημέρες και κατόπιν το κήτος, το θηρίο της θαλάσσης εξέρασε τον Ιωνά και διασώθη στην ξηρά. Λέγει λοιπόν ο Χριστός προς τους Ιουδαίους, καθώς ο Ιωνάς έμεινε 3 ημέρες μέσα στην κοιλία του κήτους, έτσι ο Υιός του ανθρώπου, ο Ιησούς Χριστός, θα μείνει 3 ημέρες μέσα στην καρδία της γης. Η καρδία της γης είναι το βάθος της γης, ο Άδης, το σκοτεινό βασίλειο. Ο ίδιος ο Χριστός σε έναν ψαλμό του Δαβίδ, τον 15ο κατά τους 70, 16ο κατά το εβραϊκό, ομιλώντας προφητικός για τον εαυτό του, λέγει σαν άνθρωπος το Θεό Πατέρα του, ουκ εγκαταλείψει την ψυχήν μου εισάδου, ουδε δώσεις των οσιών σου ειδήν διαφθοράν. Θεέ και Πατέρα, δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου κάτω στο σκοτεινό βασίλειο του Άδου, ούτε θα επιτρέψεις ο οσιός σου, ο αφοσιωμένος σε σένα, εγώ ο Χριστός, να γνωρίσω φθορά κατά το σώμα, αποσύνθεση, διάλυση μέσα στον τάφο. Ούτε η ψυχή μου θα εγκαταληφθεί στον Άδη, ούτε το σώμα μου θα υποστεί μέσα στον τάφο φθορά, αποσύνθεση, διάλυση, αλλά θα αναστηθώ. Πού είναι οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά που αρνούνται την ύπαρξη ψυχής? Να, ο Χριστός σαν άνθρωπος έχει σώμα που κατέβηκε στον τάφο, αλλά δεν εγνώρισε φθορά και αποσύνθεση και διάλυση όπως τα σώματα των άλλων νεκρών. Έχει και ψυχή που κατέβηκε στον Άδη, αλλά δεν παρέμεινε στον Άδη. Την τρίτη μέρα επανήλθε, ενώθηκε με το σώμα και ο Χριστός αναστήθηκε. Αυτό το χωρίον στο 2ο κεφάλαιο των πράξεων αναφέρει από τον ψαλμό ο Απόστολος Πέτρος. Αυτό το χωρίο αποδεικνύει την Ανάσταση του Χριστού. Ο Δαβίδ, λέγει ο Απόστολος Πέτρος, σαν προφήτης προείδε την Ανάσταση του Χριστού και ελάλησε για αυτή, ότι ου κατελήφθη η ψυχή αυτού εισάδου, ουδέ εισάρξ αυτού είδε διαφθοράν. Διότι η ψυχή του Χριστού δεν εγκατελήφθη στο λάδι και η σάρκα του δεν εγνώρισε φθορά και αποσύνθεση. Οι χιλιαστέ και την ψυχή αρνούνται, αλλά και την Ανάσταση του σώματος του Χριστού. Λένε παράδοξο και εξωφρενικό πράγμα οι χιλιαστέ. Αναστήθηκε ο Χριστός, αλλά το σώμα του δεν αναστήθηκε, λένε. Ελέγχονται από το χωρίον των ψαλμικών, ελέγχονται από το χωρίον του Αποστόλου Πέτρου που ερμηνεύει τον ψαλμό,
αιρετικοί, πλάνοι μεγάλοι και απατεώνες. Για την κάθοδος του Χριστού στον Άδη ομιλεί ο μεγάλος Απόστολος Παύλος. Πού ομιλεί ο Απόστολος Παύλος για την κάθοδο του Κυρίου στον Άδη? Σαν θρησκευτικοί άνθρωποι που ζούμε σε μια εποχή γεμάτη από αιρέσεις και αιρετικούς, πρέπει να διαβάζουμε τακτικά και συστηματικά και ερευνητικά τη Γραφή και να επισημαίνουμε χωρία και να λαμβάνουμε όπλα να καλταπολεμούμε τους αιρετικούς. Πού ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για την κάθοδο του Χριστού στον Άδη? Ομιλεί στην προς Εφεσίους επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο. Εκεί ο Παύλος παραθέτει ένα χωρίο από τον Ψαλμό 67 κατά τους Εβδομήκοντα, 68 κατά το Εβραϊκό. Τι λέγει το χωρίον? Απευθύνεται ο ψαλμωδός προς ένα πρόσωπο που είναι Κύριος Θεός. Και τι λέγει? Ανέβεις εις ύψος και άρπαξες χαρίσματα και τα σκόρπισες τους ανθρώπους, Κύριε Θεέ. Ποιος είναι αυτός ο Κύριος Θεός, ο Γιάχ, ο Γιαχβέ, ο αληθινός Θεός, που ανέβηκε σε ύψος και έλαβε χαρίσματα και τα σκόρπισε στους ανθρώπους? Ένιγμα ήταν το χωρίον προ Χριστού. Κανείς δεν μπορούσε να λύσει το ένιγμα. Η λύση του ενίγματος είναι το ευλογημένο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Στο 4ο κεφάλαιο της επιστολής του προς τους Εφεσίους σχολιάζει ο Απόστολος Παύλος το ανέβη του ψαλμωδού. Ανέβης Κύριε Θεέ ψηλά και έλαβες χαρίσματα και τα σκόρπισες στους ανθρώπους. Στέκεται ο Απόστολος στη λέξη ανέβη. Και τι λέγει? Σχολιάζει αυτή τη λέξη. Τι εστί το ανέβη ημί ότι πρώτον και κατέβει εις τα κατώτερα μέρη της γης, ο καταβάς αυτός εστί και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών, ή να πληρώσει τα πάντα. Και αυτός έδωκε τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε επιμένας και διδασκάλους και λοιπά. Το ανέβη που λέγει ο ψαλμωδός σημαίνει ότι πρώτον κατέβει. Και πόσο χαμηλά κατέβει, πόσον κατέβει και συγκατέβει. Κατέβει, λέγει, μέχρι τα κατώτερα μέρη της γης, μέχρι τον Άδη κατέβει. Πόσο ωραία αποδίδει αυτή την έννοια ένας ύμνος του επιταφείου θρήνου. Ω Χριστέ, λέγει, κατέβηκες επάνω στη γη αναζητώντας τον Αδάμ για να τον σώσεις, και επειδή δεν τον βρήκες επάνω στη γη, κατέβηκες μέχρι τον Άδη να τον συναντήσεις και να τον σώσεις.
αυτός που κατέβει στα κατώτερα μέρη της γης, τονίζει ο Απόστολος Παύλος, αυτός που κατέβει στον Άδη, αυτός είναι που ανέβει κατά την ημέρα της αναλήψεως υπεράνω όλων των ουρανών, των φυσικών ουρανών, και έφτασε στον ουρανό του ουρανού, στο υπέρτατο ύψος, δια να πληρώσει τα πάντα, δια να γεμίσει με την παρουσία του τα πάντα, και τον ουρανό και τη γη και τον Άδη. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στην κάθοδο του Χριστού στον Άδη και σε ένα άλλο χωρίο που περιέχεται στο 10ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους. Είναι χωρίο με πολύ μεγάλο ποιητικό ύψος. Δεν βρίσκει κανείς τέτοιο ποιητικό ύψος, τέτοιο μεγαλείον στη θύραθεν γραμματεία, μόνο μέσα στη θεόπνευστη γραφή. Ιδέ εκ πίστεως δικαιοσύνη ούτω λέγει, μη είπεις εν την καρδία σου τι αναβίσεται εις των ουρανών του τέστη Χριστόν καταγαγήν, ή τι καταβίσεται εις την άβυσσον του τέστη Χριστόν εκ νεκρών αναγαγήν. Η δικαιοσύνη, η δικαίωση, η σωτηρία, η οποία στηρίζεται στην πίστη, είναι εύκολο πράγμα. Δεν ζητάει δύσκολα και αδύνατα πράγματα. Απευθύνεται σε μας η σωτηρία που στηρίζεται στην πίστη και λέγει, άνθρωπε, μην νομίσεις ότι η σωτηρία είναι αδύνατο πράγμα. Μην πεις μέσα στην καρδιά σου, μην πεις μέσα στη διανοιά σου, δύσκολο και αδύνατο πράγμα ζητείται από μένα τον άνθρωπο. Μην πεις ποιος θα αναβεί στον ουρανό, ποιος μπορεί να ανεβεί στον ουρανό και να κατεβάσει από εκεί το Χριστό, να κατεβάσει από τα ύψη το Θεό εδώ κάτω στη γη για να μας σώσει. Μην το πεις αυτό, γιατί ο ίδιος ο Θεός κατέβηκε από τον ουρανό. Κανείς δεν μπορούσε να τον κατεβάσει. Κατέβηκε ο ίδιος, τον κατέβασε η αγάπη του και η ασπλαχνία του. Να μην πεις επίσης, ποιος θα κατεβεί στην Άβυσσο, στο απίθμενο βάθος, στο σκοτεινό Άδη, για να ανεβάσει από εκεί το Χριστό. Με άλλα λόγια, να αναστήσει το Χριστό για να μας σώσει. Ο Χριστός αναστήθηκε μόνος του σαν Θεός, αυτεξουσίως, αυτοδυνάμος. Εμείς δεν μπορούσαμε να τον ανεβάσουμε από τον Άδη. Ανέβηκε μόνος του από τον Άδη. Αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας, για τη σωτηρία μας. Και αν πιστεύσουμε και ομολογήσουμε τις μεγάλες αυτές αλήθειες, σωζόμεθα, εύκολη είναι η σωτηρία. Δεν ζητάει αδύνατα πράγματα ο Θεός. Ποιος θα κατεβεί στην Άβυσσο για να ανεβάσει το Χριστό από την Άβυσσο? Κατέβηκε στην Άβυσσο ο Χριστός, στο απίθμενο βάθος, στον Άδη, και ανέβηκε φέροντας σαν δώρο στα παιδιά του τη δικαίωση, τη σωτηρία δια της πίστεως. Αλλά σπουδαιότερα λόγια, θεολογικότερα λόγια
για την κάθοδο του Χριστού στον Άδη έχει ο άλλος κορυφαίος Απόστολος, ο Πέτρος. Είναι δύο περίφημα χωρία του Αποστόλου Πέτρου στην ίδια επιστολή του, την πρώτη καθολική επιστολή του. Το ένα είναι στο τρίτο κεφάλαιο, το άλλο στο τέταρτο κεφάλαιο. Δεν λέγω στίχους. Για να έχετε την Αγία περιέργεια, να ανοίξετε στο σπίτι τα κεφάλαια, να διαβάσετε ολόκληρο το κεφάλαιο, να βρείτε και τα χωρία. Τι λέγει ο Πέτρος στο πρώτο χωρίο, στο τρίτο κεφάλαιο της πρώτης καθολικής επιστολής του. Ο Χριστός, λέγει ο Πέτρος, άπαξ περί αμαρτιών έπαθε, δίκαιος υπεραδίκων, θανατωθείς μεν σαρκή, ζωοποιηθείς δε πνεύματι, ενώ και της εν φυλακή πνεύμασι πορευτής εκήρυξεν, απειθήσας ποτέ, ότε απεξεδέχετο ή του Θεού μακροθυμία εν ημέρες νόε κατασκευαζομένη σκυβωτού κλπ. Ο Χριστός μια φορά έπαθε, σταυρώθηκε, απέθανε για τις αμαρτίες, όχι για δικές του αμαρτίες, για δικές μας αμαρτίες. Έπαθε, εβασανίστη, απέθανε, δίκαιος αυτός υπεραδίκων, αναμάρτητος αυτός για μας τους αμαρτωλούς, αθώος αυτός για μας τους ενόχους. Και θανατώθηκε κατά την σάρκα. Η σάρκα θανατώνεται. Το σώμα πεθαίνει. Αλλά ο Χριστός σαν άνθρωπος δεν είχε μόνο σώμα, είχε και πνεύμα, όπως έχει κάθε άνθρωπος, ψυχή, είχε και έχει. Θανατώθηκε κατά την σάρκα, αλλά ζωοποιήθη κατά το πνεύμα. Εδώ είναι μία δύσκολη φράση, πάρα πολύ δύσκολη, που παρερμηνεύεται συνήθως. Ποια είναι η ορθή ερμηνεία? Έχει και σε άλλα σημεία η γραφή τέτοια έκφραση. Εζωοποιήθη κατά το πνεύμα σημαίνει διατηρήθηκε ζωντανός κατά το πνεύμα. Απέθανε κατά την σάρκα, κατά το σώμα, αλλά διατηρήθηκε ζωντανός κατά το πνεύμα. Διότι το σώμα πεθαίνει, το πνεύμα, η ψυχή δεν πεθαίνει. Είναι αθάνατη η ψυχή. Έτσι δεν είχε πει στους μαθητάς του, μη φοβηθείτε από αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή, το πνεύμα. Θανατωθείς μεν σαρκή, ζωοποιηθείς δε πνεύματι. Θανατώθηκε μεν ως προς το σώμα, αλλά διατηρήθηκε ζωντανός ως προς το πνεύμα, το ανθρώπινο πνεύμα του. Ενώ με το οποίον πνεύμα και της εν φυλακή πνεύμας υπορευτής εκήρυξε. Με το οποίον πνεύμα πήγε και εκήρυξε στα πνεύματα που ήταν στη φυλακή του Άδου. Σε μας εδώ πάνω στο φλούδι της γης
που έχουμε σώμα και πνεύμα, ο Χριστός κήρυξε ως σώμα και πνεύμα. Δεν εμφανίστηκε απλώς ως πνεύμα, ως ψυχή, αλλά ως ολόκληρος άνθρωπος, σώμα και πνεύμα. Επειδή εμείς έχουμε σώμα και πνεύμα, ο Χριστός απευθύνθηκε προς εμάς ως ολόκληρος άνθρωπος, σώμα και πνεύμα. Αλλά κάτω στον Άδη οι νεκροί έχουν μόνον πνεύμα, είναι μόνον πνεύμα. Γι' αυτό πήγε ο Χριστός στον Άδη ως πνεύμα. Ψυχές είναι κάτω στον Άδη. Ως ψυχή πήγε και ο Χριστός κάτω στον Άδη. Το όμοιον απευθύνθηκε προς το όμοιον. Αδελφοί, ο Χριστός πήγε ως πνεύμα ανθρώπινο, ως ψυχή κάτω στον Άδη, αλλά όχι μόνον ως πνεύμα ανθρώπινο η ψυχή, αλλά το πνεύμα το ανθρώπινο, η ψυχή του Χριστού ήταν ενωμένη με τη θεότητά του. Κατέβηκε στο λάδι θεότης και πνεύμα ανθρώπινον ή ψυχή. Θεάνθρωπος κατέβηκε στον Άδη. Αλλά και μέσα στον τάφο θεάνθρωπος ήταν. Γιατί το σώμα του Χριστού ήταν οργανικός ηνωμένο με την θεότητά του. Συνεπώς μέσα στον τάφο κατετέθη θεάνθρωπος. Η ζωή εν τάφο κατετέθης Χριστέ και αγγέλων στρατιέ εξεπλήσοντο. Γι' αυτό η Εκκλησία το Μεγάλο Σάββατο λέγει σήμερα εορτάζομαι την θεόσωμον ταφήν του Κυρίου. Δεν λέει απλώς την ταφήν του Κυρίου, την θεόσωμον, διότι εκείνος που ετέθη μέσα στον τάφο δεν είναι απλό σώμα. Είναι Θεός και σώμα. Θεάνθρωπος. Και εκείνος που κατέβηκε στον Άδη δεν είναι απλός άνθρωπος, απλός ψυχή ή πνεύμα ανθρώπινων. Αλλά είναι και Θεός. Θεός και άνθρωπος. Θεάνθρωπος. Αυτές τις υψηλές θεολογικές έννοιες αποδίδει κατά τρόπο αριστουργηματικό, άφθαστο σε ποίηση και σε νοήματα ο υπέροχος εκείνος κανόνας του Μεγάλου Σαββάτου. Τι έκανε ο Χριστός κάτω στον Άδη? Εκήρυξε, λέγει ο Πέτρος, της εν φυλακή πνεύμας υπορευτής. Εκήρυξε. Πήγε στα πνεύματα που ήταν φυλακισμένα στον Άδη και εκήρυξε. Ψάλλομε το Μεγάλο Σάββατο ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού σαββατίζει δια της κατά των θάνατων οικονομίας. Αναπάβεται. Αλλά τούτο ισχύει για το Χριστό μόνον ως προς το σώμα. Το σώμα αναπαύτηκε μέσα στον τάφο. Το πνεύμα του Χριστού δεν αναπαύτηκε. Κατέβηκε στον Άδη και έκανε έργο. Κήρυξε. Ο Θεός είναι δίκαιος. Δεν ήθελε να σώσει μόνον όσους ήταν πάνω στη γη. Ήλθε να σώσει και αυτούς που είχαν αποθάνει και βρίσκονται ως πνεύματα στον Άδη. Και εδώ επάνω στη γη εκήρυτε επί 3 έτη. Κάτω στον Άδη εκήρυξε μόνον 3 ημέρες και όχι πλήρεις ημέρες. 1 ή το πλήρης. Οι άλλες 2 δεν ήταν πλήρεις ημέρες. Είναι άλλες οι συνθήκες στον Άδη. Άλλες οι προϋποθέσεις, άλλοι οι όροι στον Άδη. Γι' αυτό
τριών ημερών κήρυγμα στον Άδη ήταν αρκετό, ενώ επάνω στη γη χρειάστηκε τριών ετών κήρυγμα. Κήρυξε, λέει, σε ανθρώπους, παραδείγματος χάριν, όπως ήταν εκείνοι οι απειθείς άνθρωποι της εποχής του Νόε, που το είχαν ρίξει στις διασκεδάσεις, στα γλέντια, στα φαγοπότια, στην πορνεία, στη μοιχεία, στην ασέλγεια. Κήρυξε προς όλα τα πνεύματα. Το άλλο χωρίο του κορυφαίου Πέτρο για την κάθοδο του Χριστού στον Άδη είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει τσακίσει τα κόκαλα των ερμηνευτών, θα έλεγα. Εις τούτο και νεκρής ευηγγελίστη, ή να κριθώσει μεν κατά ανθρώπους σαρκή, ζώσει δε κατά Θεόν πνεύματι. Πάρα πολύ δύσκολο χωρίο. Αυτός ο απλοϊκός ψαράς ο Πέτρος διατύπωσε τέτοια νοήματα και με τέτοιον τρόπο που τσακίζουν τα μυαλά τους οι μεγάλοι θεολόγοι των αιώνων και δεν μπορούν να τον ερμηνεύσουν. Επί πολλά έτη με απασχολούσε αυτό το χωρίο, διότι δεν έβρισκα ικανοποιητική ερμηνεία και διατύπωσα με τη χάρη του Θεού μια ερμηνεία κατοχυρωμένη με επιχειρήματα. Περιέχεται εκεί στον πρώτο τόμο του βιβλίου «Ερμηνεία δυσκόλων χωρίων της γραφής». Εσείς που αγαπάτε τις γραφές, να τα ερευνάτε και να τα μελετάτε αυτά τα πράγματα. Τι σημαίνει «εις τούτο και νεκρής ευηγγελίστη, ή να κριθώσει μεν κατά ανθρώπους σαρκή, ζώσει δε κατά Θεόν πνεύματι»? Την εποχή του Αποστόλου, όπως και σε κάθε εποχή, οι άπιστοι κορόιδευαν τους χριστιανούς. Γιατί κορόιδευαν τους χριστιανούς? Διότι οι χριστιανοί δεν συμμετείχαν στις διασκεδάσεις του κόσμου, των ειδωλολατρών, και δεν έκαναν όργια όπως έκαναν οι ειδωλολάτρες. Οι βλάκες, έλεγαν, δεν γλεντάνε τη ζωή τους. Αυτά δεν λένε και σήμερα. Τότε τα έλεγαν οι ειδωλολάτρες. Τώρα τα λένε άνθρωποι που γράφονται στα χαρτιά χριστιανοί. Ειδωλολάτρες με χριστιανικό όνομα. Δεν διασκεδάζεις όπως ο κόσμος, δεν αμαρτάνεις, δεν οργιάζεις. Βλάκα σε θεωρούν και ηλίθιο. Ο Απόστολος Πέτρος αγανακτεί για τον εμπεγμό των ειδωλολατρών κατά των χριστιανών. Και τι λέγει? «Δεν θα γλιτώσουν οι εμπέκτες. Είναι έτοιμος ο Χριστός να κρίνει ζώντας και νεκρούς». Γι' αυτό ευηγγελίστη, εκήρυξε και στους νεκρούς, διότι απέθαναν μεν ως προς τους ανθρώπους κατά την σάρκα, ζουν όμως ως προς τον Θεόν κατά το πνεύμα. Οι άπιστοι έλεγαν, εμείς θα γλεντήσουμε, θα οργιάσουμε και άμα πεθάνουμε δεν θα έχουμε καμιά συνέπεια, διότι θα εξαφανιστούμε, θα περιέλθουμε σε ανυπαρξία, δεν υπάρχει τίποτε μετά θάνατον. Λάθος τους, λέγει ο Πέτρος.
Οι νεκροί δεν είναι ανύπαρκτοι. Απέθαναν μεν ως προς τους ανθρώπους κατά το σώμα, νεκρώθηκε το σώμα τους και εξέλιπαν εκ μέσω ημών και δεν τους βλέπουμε, αλλά ζουν ως προς το Θεό κατά το πνεύμα. Το σώμα πεθαίνει, το πνεύμα δεν πεθαίνει. Σαν πνεύματα ζουν, ζουν δια το Θεό και θα τους κρίνει ο Χριστός. Δεν γλιτώνουν. Το θέλει να πει. Μακάρι οι άπιστοι να εξαφανίζονταν με τα θάνατον. Θα γλίτωναν. Αλλά δεν εξαφανίζεται κανείς. Το πνεύμα είναι αθάνατο και αιώνιο. Και θα λογοδοτήσουν οι εμπέκτες και οι θεομπέκτες. Το λέει ο Πέτρος. Εις τούτο και νεκρής ευγγελίστη, ή να κρυθώσει μεν κατά ανθρώπους σαρκή, ζώσει δε κατά Θεόν πνεύματι. Δι' αυτό εκήρυξε και στους νεκρούς, διότι οι νεκροί δεν είναι ανύπαρκτοι, απέθαναν μεν ως προς τους ανθρώπους κατά το σώμα, ζουν όμως ως προς τον Θεόν κατά το πνεύμα και θα λογοδοτήσουν. Δύο χωρία λένε ότι ο Χριστός ομίλησε στον Άδη. Εκήρυξε λέγει το ένα χωρίο. Ευγγελίστη λέγει το άλλο χωρίο. Κήρυξε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Η Εκκλησία μας, σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων, διδάσκει ότι προτού κατεβεί ο Χριστός στον Άδη, κατέβηκε άλλος και προεκήρυξε, όπως και επάνω στη γη. Προανήγγειλε τον ερχομό του Χριστού. Ποιος ήταν? Ο Ιωάννης, ο πρόδρομος. Όταν εμαρτύρησε και απέθανε ο πρόδρομος και κατέβηκε στον Άδη, κήρυξε και προανήγγειλε στα πνεύματα των νεκρών ότι μετά από αυτόν κατεβαίνει στον Άδη ο Μεσσίας, ο λυτρωτής. Εν τεύθεν ο λόγος του απολυτικίου του, όθεν της αληθείας υπεραθλήσας χαίρον ευγγελίσω και της εν Άδη Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή. Όπως επάνω στη γη λόγω των κηρυγμάτων των προφητών υπήρχε προσδοκία του Χριστού, περίμενε η ανθρωπότης να έρθει ο λυτρωτής και σωτήρας, έτσι και κάτω στον Άδη υπήρχε προσδοκία. Και νάτε μία πορεία. Αφού ο Χριστός κήρυξε στον Άδη, στους ανθρώπους που ήταν μέσα στα βάσανα, είναι δυνατόν να μην επίστευσαν και να μην εσώθησαν όλοι? Όπως επάνω στη γη, έτσι και κάτω στον Άδη, ο Χριστός παρουσιάστηκε κατά τέτοιον τρόπο και μίλησε κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην δεσμεύει και να μην αφαιρεί την ελευθερία των ανθρώπων, αλλά να πιστεύουν οι καλοπροαίρετοι και να απιστούν οι κακοπροαίρετοι. Δεν έχει σημασία αν οι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στα βάσανα. Θυμηθείτε τους δύο ληστάς. Κόλαση είχαν. Το σταυρικό μαρτύριο είναι η μεγαλύτερη κόλαση. Ο πόνος μαλάκωσε την καρδιά μόνο του ενός. Ευγνώμων λέγε το ένας ληστής, γιατί είχε καλή γνώμη, καλή διάθεση, ήταν καλοπροαίρετος. Ο άλλος ας υπέφερε φρικτά, υπέφερε και βλαστημούσε συγχρόνως. Έτσι και στον Άδη δεν μετενόησαν όλοι. Μετανόησαν οι καλοπροαίρετοι. Μετανόησαν άνθρωποι που θα μετανοούσαν αν άκουαν τον Χριστό επάνω στη γη.
Μυστήρια είναι αυτά, αδελφοί μου. Μη πολυπραγμονείτε. Μη ζητείτε περισσότερα πράγματα. Ατελώς γνωρίζουμε τις μεγάλες αλήθειες. Το τέλειο απόκειται εις το μέλλον. Στο αιώνιο μέλλον. Ο Χριστός κήρυξε, όπως σας είπα, σε ανθρώπους σαν εκείνους τους αμαρτωλούς, τους σαρκικούς ανθρώπους της εποχής του Νόε. Έτρωγαν, έπαιναν, γλεντούσαν, οργίαζαν, πόρνευαν, μίχευαν, ασέλγαιναν οι άνθρωποι την εποχή του Νόε. Ήρθε ο κατακλυσμός και τους άρρωσε όλους εκτός 8 ψυχών. Η επιστήμη σήμερα, το ετώνισα κι άλλες φορές, με πολλές επιστημονικές μεθόδους αποδεικνύει ότι ο κατακλυσμός υπήρξε γεγονός παγκόσμιο. Όταν ήρθε ο κατακλυσμός, πολύ ασφαλώς μετανόησαν και είπαν, είχε δίκιο ο Νόε, αλλά ετιμωρήθησαν εδώ. Αυτοί όμως που μετενόησαν, όταν άκουσαν το κήρυγμα του Χριστού στον Άδη, εσώθησαν. Σώθηκαν ακόμη αμαρτωλοί με φρικτά και ακατονόμαστα αμαρτήματα. Εκείνοι οι πολύ αμαρτωλοί άνθρωποι της Πενταπόλεως που έριξε ο Θεός φωτιά και θιάφη και τους έκαψε εδώ στη γη. Και από αυτούς μερικοί μετανόησαν στον άλλο κόσμο και σώθηκαν. Πού το στηρίζομαι αυτό? Το στηρίζομαι σε λόγια του Χριστού. Εταλάνησε ο Χριστός διάφορες πόλεις που άκουσαν το λόγο του και δεν επίστευσαν. Τη Βυσταϊδά, τη Χοραζίν, την Καπερναούμ. Αλίμονο, είπε σε εσάς τις πόλεις. Μεγαλύτερη επίοικια θα δειχθεί την ημέρα της κρίσεως σε εκείνους τους ανθρώπους της αμαρτωλής Πενταπόλεως που έπεσε θιάφη και φωτιά, όπως είπαμε, και τους έκαυσε. Γιατί? Διότι, είπε ο Χριστός, αν εκείνοι οι ακόλαστοι άνθρωποι άκουαν το κήρυγμά μου και έβλεπαν τα θαύματά μου, θα μετανοούσαν εν σάκο και σποδό. Όσοι από εκείνους τους ανθρώπους θα μετανοούσαν εδώ στη γη, αν ζούσαν και άκουαν το κήρυγμά του και έβλεπαν τα θαύματά του, εσώθησαν, διότι επίστευσαν στο κήρυγμα του Κυρίου κάτω στον Άδη. Κήρυξε ο Χριστός και στους προγόνους μας, σε όλα τα έθνη, διότι είναι Θεός όλων των εθνών. Και είναι πολύ συγκινητικό πράγμα να σκέπτεται, αδελφοί μου, κανείς ότι άκουσαν το κήρυγμα του Χριστού και θα μετανόησαν μεγάλα έξοχα πνεύματα από τους προγόνους μας, όπως ήταν ο Όμηρος, μεγάλα αναστήματα, όπως ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, το ευγενές εκείνο τέκνο της Μακεδονίας, όπως ήταν ο Σωκράτης που φιλοσοφούσε περί ηθικής και περί Θεού εδώ κάτω στη γη, εδώ πάνω στη γη, όπως ήταν ο Πλάτωνας, όπως ήταν ο Θουκυδίδης, όπως ήταν άλλα μεγάλα πνεύματα. Νομίζω, αδελφοί μου, διαβάζοντας τα συγγράμματα αυτών των μεγάλων αναστημάτων και τη ζωή τους, ότι αν ζούσαν μετά Χριστόν θα ήταν μεγάλοι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας και Άγιοι και μάρτυρες. Δεν είναι άδικος ο Θεός. Γι' αυτό κατέβηκε στον Άδη. Έδωκε ευκαιρία σε όλα τα ευγενή πνεύματα να πιστεύσουν και να σωθούν. Η κάθοδος του Χριστού στον Άδη ήταν θριαμβευτική. Ο Άδης υπέστη απερίγραπτη συμφορά. Η Γραφή και η Εκκλησία περιγράφει με διαφόρους τρόπους και διάφορες εικόνες τη συμφορά του Άδου. Ο Χριστός εισέβαλε στον Άδη
ως παντοδύναμος Θεός και διεσπάραξε τα κλήθρα του Άδου και συνέτρεψε μοχλούς αιωνίους κατόχους πεπεδημένων. Η πυλωρή λέγει του Άδου, οι θυρωροί έφρυξαν βλέποντας τον Χριστό και τη δύναμή του με την οποία συνέτριβε το βασίλειο του Άδου. Εισήλθε ο Χριστός μέσα στο σκοτεινό βασίλειο του Άδου ως πάμφωτος ήλιος και πλημμύρισε και ο Άδης ο σκοτεινός από φως. Πόσον υπέροχος είναι ο ύμνος της Εκκλησίας τη νύχτα της Αναστάσεως, νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια, εορταζέ το γουν πάσα κτήσεις την έγερσιν Χριστού ενώ εστερέωτε. Γέμισαν τα πάντα από το φως του Χριστού, τα ουράνια, τα επίγεια, τα καταχθόνια, όλοι οι κτήσεις, όλο το σύμπαν να γιορτάζει την Ανάσταση του Χριστού πάνω στον οποίον στηρίζεται. Οι νεκροί, οι τίτες του Άδου σειρές συνεχόμενοι, δεδορκώτες προς το φως υπήγοντο Χριστέ, αγαλωμένο ποδί Πάσχα κροτούντες αιώνιον. Οι νεκροί όταν είδαν να εισβάλλει ο Χριστός μέσα στον Άδη και να πλημμυρίζει σαν ήλιος πάμφωτος με το φως του τον Άδη, μετακινήθηκαν προς το μέρος που εισήλθε ο Χριστός. Αυτοί που ήταν δεμένοι με τις αλυσίδες του σκότους, μόλις είδαν το Χριστό μετακινήθηκαν προς το μέρος που ήταν ο Χριστός, αγαλωμένο ποδί, σκυρτώντας, χορεύοντας και κροτώντας Πάσχα αιώνιον. Είναι άφταστη η ποίηση της Εκκλησίας. Όσο αξίζει ένας Ιωάννης Δαμασκηνός, δεν αξίζουν όλοι οι ποιητές και οι λογοτέχνες των ημερών μας, οι οποίοι ασχολούνται με τη σεξουαλική κόπρο συνεχώς. Ανακατόλουν τα κόπρια οι παλιάνθρωποι αυτοί που έχουν δηλητηριάσει με τα μέσα της δημοσιότητος, με τα έντυπα, με τις τηλεοράσεις, με τα ραδιόφωνα, έχουν δηλητηριάσει όλη την ανθρωπότητα με τα κόπρια τους. Κατώτερα όντα είναι. Ας γράφονται τα ονόματά τους με πηχιαίους τίτλους στις εφημερίδες. Κατώτερα όντα είναι. Δεν είσαι θέση να εκτιμήσουν και να απολαύσουν αυτά τα αριστουργήματα της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Ο Άδης παρουσιάζεται σαν ένα παμφάγο θηρίο. Δεν χορταίνει, λέει ο Άδης. Η θάλασσα μπορεί να χορτάσει, ο Άδης δεν χορταίνει. Καταβρόχθιζε συνεχώς τους ανθρώπους, καταβρόχθησε και τον Χριστό και την έπαθε, να πούμε με πεζή έκφραση, την έπαθε ο Άδης. Γιατί? Για το Χριστός διέφερε από τους άλλους ανθρώπους. Δεν ήταν αμαρτωλός όπως οι άλλοι και εύγευστος στο λάριγκα του Άδου, και δεν ήταν απλός άνθρωπος όπως οι άλλοι, ήταν Θεός και άνθρωπος, θεάνθρωπος. Και όταν εγεύθη το Χριστό, επικράνθη, φαρμακώθηκε και τούτο προλαβών Ισαΐας ευόησε. Ο Άδης φυσήν επικράνθη, συναντήσασι κάτω. Επικράνθη διότι γεύτηκε το Χριστό. Ο Άδης καθυρέθη και εσκυλεύθη, λέγουν οι ύμνοι της Εκκλησίας. Τι θα πει καθυρέθη? Βασιλιάς ήταν, απέσιος βασιλιάς και τύραννος. Μέχρι τότε κυριαρχούσε στον κόσμο. Όταν κατέβηκε ο Χριστός στον Άδη, τον καθύρισε, τον ξύλωσε και τον εσκύλευσε, τον λαφυραγώγησε. Του άρπαξε τα λάφυρα τους νεκρούς. Και ο Άδης
στένων βοά, στενάζει και φωνάζει, τι είναι αυτό που έπαθα, πως δέχτηκα τον Υιόν της Μαρίας και μου διέλυσε το κράτος. Για να εξευτελίσει η γραφή τον Άδη, τον παρουσιάζει σαν μια γυναίκα που ήλθε η ώρα του τικητού και δεν μπορεί να κρατήσει το παιδί με στην κοιλιά της και τα αφήνει και βγαίνει από την κοιλιά της. Αυτό έπαθε και ο Άδης. Λοιπόν, δεν μπορούσε να κρατήσει τον Χριστό, λοιπόν, σαν μια επίτοκη γυναίκα, και τον άφησε και έφυγε και αναστήθηκε. Η γραφή παρουσιάζει και η υμνογραφία τον Άδη σαν ένα θηρίο που καταβρόχθησε και τον Χριστό, αλλά τον ξέρασε. Δεν τον δεχόταν το στομάχι του. Λοιπόν, είδατε, άμα φάμε μια τροφή που δεν τη δέχεται το στομάχι, την ξερνάμε και μαζί ξερνάμε και όλο το περιεχόμενο του στομάχου. Και ό,τι τροφές είχαμε φάγει προηγουμένως. Αυτό έπαθε ο Άδης. Καταβρόχθησε τον Χριστό, δεν τον δεχόταν το στομάχι του, τον ξέρασε και ξέρασε και τους νεκρούς μαζί του. Όλο το περιεχόμενο. Τελειώνω αυτή την ωραία εικόνα, την ωραία παράσταση του Άδου που δεν δέχεται στο στομάχι το Χριστό και ξερνάει το Χριστό και μαζί βεβαίως με το Χριστό τους νεκρούς, αποδίδει θαυμασιότατα ένας ύμνος του κανόνος του Μεγάλου Σαββάτου. Δύσκολος ύμνος. Εγώ στενοχωρούμε τις μεγάλες εορτές. Γιατί στενοχωρούμε? Διότι σκέπτομαι ότι αυτά τα υπέροχα ποιήματα και μελωδήματα της Εκκλησίας μας δεν τα αντιλαμβάνονται οι πολλοί και δεν τα απολαμβάνουν. Αντί οι τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα να εξηγούν αυτά τα υπέροχα αριστουργήματα και να ανεβάζουν πνευματικά το λαό μας, ασχολούνται με τα κόπρια και δηλητηριάζουν το λαό μας και το κατεβάζουν χαμηλά, πολύ χαμηλά. Αλλά και οι άμβονες, δεν έπρεπε να γίνεται ακολουθία χωρίς να ακούεται ένα σύντομο έστω λόγος του Θεού. Πρέπει να καταλάβουν οι διοικούντες στην Εκκλησία ότι η πρώτη και μεγαλύτερη ανάγκη και το κυριότερο έργο είναι το κήρυγμα. Το έργο που έκαναν οι προφήτες και οι Απόστολοι και οι Πατέρες. Συνεσχέθη αλλού κατεσχέθη στέρνης κοιτώης Ιωνάς, σου γάρ των τύπων φέρων του σαρκή παθόντος και ταφή πδοθέντος, ως εκ θαλάμου του θυρός ανέθωρε προσεφώνει δε τη κουστοδία, η φυλασσόμενη μάταια και ψευδή έλεον αυτής εγκατελείπεται. Τι καταλάβατε? Τίποτε? Καλά να μην καταλαβαίνουν αυτοί που είναι εκτός ναών και εκτός θρησκευτικών αιθουσών, το καταλαβαίνω. Αλλά εσείς να μην καταλαβαίνετε. Το Μεγάλο Σάββατο πήγα σε μια εκκλησία να εκκλησιαστώ και ένας ευλαβής ιερεύς ήθελε να πω λίγα λόγια. Πάτερ μου, λέω, εδώ είναι τυπολατρεία. Περιμένω πότε θα πείτε το διευχόν, λέω, να φύγουν. Τι να πω, λέω, είναι στενό. Πώς να ανεβώ, λέω, στον Άβωνα? Και μόνο να δουν όταν ανεβαίνει κανείς στον Άβωνα να μιλήσει, λέω, τις μεγάλες αυτές ημέρες με τις μακρές ακολουθίες, θα δυσφορήσουν. Όχι, λέει, επιμένω. Θα ανεβείς, λέει, να μιλήσεις. Ανέβηκα κι εγώ έτσι με δισταγμό και συστολή και λέω, αδελφοί μου, αυτά που ακούμε είναι υπέροχα πράγματα. Τα καταλαβαίνουμε. Να σας πω, λέω, έναν ύμνο που ακούσαμε προηγουμένως και να μου πείτε αν καταλάβατε. Λέει, δεν καταλάβαμε τίποτε. Γι' αυτό θα σας κάνω 10 λεφτά, λέω, κήρυγμα. Έτσι δικαιολόγησα το κήρυγμά μου. Πήγα και σε μια άλλη εκκλησία, σε μοναστήρι, που μαζεύονται ευλαβείς άνθρωποι τη Μεγάλη Παρασκευή να μιλήσω. Συνελάμβανε το αυτί μου έναν ψήθυρο, κάποια κυρά, κάποια ψευτοαριστοκράτησα φαίνεται, δυσφορούσε εκεί, την γαργάλιζε ο διάβολος φαίνεται,
Και όλο κάτι έλεγε, κάτι έλεγε, δεν έπιαναν τα αυτιά μου. Καταλάβαινα όμως ότι αυτή δυσφορεί για το κήρυγμα. Οπότε σε μια στιγμή ξεφώνησε. Κύριε, λέει, δεν θέλουμε κήρυγμα. Θέλουμε να συνεχιστεί η λειτουργία. Νόμιζε η κυρά ότι τη Μεγάλη Παρασκευή γίνεται λειτουργία και ίσως να ήρθε να μεταλάβει. Αλλά εκεί ήταν ευλαβείς άνθρωποι και την έβαλαν μπροστά. Και το σφράγισε. Συνεσχέθη αλλού κατεσχέθη στέρνης κοιτόης Ιωλάς. Σου γάρ των τύπων φέρων του σαρκιπαθώντος και τα φιδοθέντος ως εκ θαλάμου του θυρός ανέθωρε προσεφώνει δε τη κουστοδία η φυλασσόμενη μάταια και ψευδή έλεον αυτής εγκατελείπεται. Ο Ιωνάς, ο τύπος του Χριστού, συνεσχέθη, εισήλθε μέσα στα κοιτώα σπλάνχνα, μέσα στο στομάχι του θηρίου της θαλάσσης, του Καρχαρία. Συνεσχέθη, εισήλθε μέσα και το θηρίο κατευρόχθησε τον Ιωνά. Αλλού κατεσχέθη, αλλά δεν εκρατήθη μέσα στην κοιλία του κήτους. Μπήκε μέσα, αλλά δεν μπόρεσε το θηρίο να τον κρατήσει. Τον εξέρασε. Γιατί? Γιατί ο Ιωνάς ήταν τύπος του Χριστού. Γι' αυτό έγινε το θαύμα και τον εξέρασε το θηρίο. Διότι ήταν τύπος του Χριστού, προεικόνιζε το Χριστό, την ταφή και την εισάδο κάθοδον και την Ανάσταση του Χριστού. Ο Ιωνάς με αυτό που του συνέβη. Σου γάρ των τύπων φέρων, διότι λέει έφερε τον τύπον σου του Χριστού, ήταν τύπος σου του Χριστού, του σαρκή παθόντος, που έπαθες κατά την σάρκα, που απέθανες κατά το σώμα, και ταφή δοθέντος, και δόθησε ταφήν και τάφης, έτσι, ήταν τύπος του Χριστού. Λοιπόν, επειδή ήταν, ήσουν λέει τύπος του Χριστού, ήταν τύπος του Χριστού ο Ιωνάς, ως εκ θαλάμου του θυρός ανέθωρε. Πετάχτηκε έξω από την κοιλιά του θηρίου σαν από ένα θάλαμο, από ένα νυμφικό θάλαμο, όπως βγαίνει ο νυμφίος λαμπρός από το νυμφικό θάλαμο. Τινάχτηκε έξω, θα λέγαμε σήμερα, σαν πύραυλος, ως εκ θαλάμου του θυρός ανέθωρε. Με αυτό δε το θαύμα, σαν τύπος του Χριστού ο Ιωνάς προσεφώνει την κουστοδία. Είναι σαν να εφώναζε στην κουστοδία τη φρουρά τη ρωμαϊκή που εφύλασε τον τάφον. Τι εφώναζε, Πάτερ Δημήτριε? Μα την φρουρά φυλάσεις τον τάφον. Η φυλασσόμενη μάταια και ψευδή έλεον αυτής εγκατελείπεται. Με αυτό το θαύμα που προεικόνιζε την Ανάσταση του Χριστού, ο Ιωνάς, ο τύπος του Χριστού, είναι σαν να φώναζε στη φρουρά. Εσείς που φυλάσετε ματέως και ψευδός, ασκόπος και αδίκως των τάφων, έλεον αυτής εγκατελείπετε. Προς λύπην σας εχάσατε το έλεος του Θεού. Εχάσατε το έλεος του Θεού. Εσείς οι οποίοι πηγαίνετε κόντρα με το Θεό και δεν συγκινηθήκατε από τα πάθη Του και δεν συγκινηθήκατε από τα φοβερά σημεία της Μεγάλης Παρασκευής και επιμένετε στην πόρωση και φυλάσετε τον τάφο και δεν θα συγκλονιστείτε από την Ανάσταση, εχάσατε το Θείο έλεος. Δύο ειδών άνθρωποι υπάρχουν. Αυτή είναι η σπουδαιότερη διάκριση. Οι άνθρωποι που δεν συγκινούνται από τα φρικτά πάθη του Χριστού, τα εκούσια πάθη για τις δικές μας αμαρτίες. Οι άνθρωποι που δεν συγκινούνται από την υπερτάτη αγάπη, την εσταυρωμένη αγάπη του Θεού, οι άνθρωποι
που δεν συγκινούνται ούτε τη Μεγάλη Παρασκευή. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν και δεν θαυμάζουν το γεγονός της Αναστάσεως. Αυτή είναι μία κατηγορία ανθρώπων. Και υπάρχει και η άλλη κατηγορία ανθρώπων. Οι άνθρωποι που συγκινούνται από την εσταυρωμένη αγάπη του Θεού. Οι άνθρωποι που αισθάνονται το μεγαλείο και το θέλγητρο και το νόημα της Αναστάσεως και ρίχνουν το βλέμμα τους στην απέραντη αιωνιότητα και αναμένουν και την δική τους Ανάσταση. Ανώτεροι άνθρωποι, οι πρώτοι άνθρωποι κατώτεροι, κτηνώδεις, οι δεύτεροι άνθρωποι αληθινοί άνθρωποι, ανώτεροι. Οι πρώτοι χάνουν το Θείο Έλεος, οι δεύτεροι κερδίζουν το Θείο Έλεος και παραλαμβάνουν βασιλεία και λάμπουν και συμβασιλεύουν μαζί με τον Χριστό, μακάριος, μακάριος και Άγιος και ένδοξος ο έχων μέρος εν τη Αναστάση την πρώτη, επί τούτον ο δεύτερος θάνατος ουκ έχει εξουσίαν, αλλά έσονται ιερείς του Θεού και του Χριστού και βασιλείς και βασιλεύσωση μετ' αυτού εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.